Διάλεξη στο Ναύπλιο και συγκεκριμένα στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ έδωσε ο κύριος Ταξιάρχης Κόλλιας, καθηγητής, διευθυντής του Ινστιτούτου Βυζαντινών Ερευνών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Θέμα της ομιλίας ήταν πόλεμος και ειρήνη στους Βυζαντινούς χρόνους. Είναι ένα θέμα το οποίο με έχει απασχολήσει αρκετά. Έχω ασχοληθεί με το στρατό των Βυζαντινών, με τον οπλισμό των Βυζαντινών και το ζήτημα αυτό του πολέμου είναι ένα θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, θα έλεγε κανείς και σήμερα, δηλαδή τις τελευταίες 2 δεκαετίες, απασχολεί την κοινωνία μας. Μην ξεχνάμε ότι με την πτώση πριν, δεν είναι 2 δεκαετίες, 3 δεκαετίες, του Ανατολικού Μπλοκ, θα έλεγε κανείς απελευθερώθηκαν, να μην το πω, δεν το εννοώ ελευθερώθηκαν ή όχι, αλλά προέκυψαν πολλοί νέοι, πολλοί λαοί οι οποίοι βρισκόντουσαν υπό την ομπρέλα της τότε Σοβιετικής Ένωσης, οι οποίοι αναζήτησαν και πάλι την ταυτότητά τους. Έτσι, επειδή πολλοί από αυτούς τους λαούς είχαν σχέση με το Βυζάντιο, με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ανήκαν ίσως κάποτε τα εδάφη τους σε αυτήν, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, νομίζω, η εξέταση του Βυζαντίου σήμερα και βέβαια επειδή είχαμε την έξαρση πολέμων μέχρι πριν από λίγο στις περιοχές της τότε Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, νομίζω ότι το ζήτημα αυτό έχει και κάποια επικαιρότητα. Το Βυζάντιο, το οποίο όπως γνωρίζουμε όλοι από το σχολείο έζησε, επιβίωσε περισσότερο από 1000 χρόνια, μπόρεσε να το κάνει αυτό, δηλαδή να επιβιώσει, στηριζόμενο στον στρατό, αλλά όχι μόνο σε αυτόν, αλλά και στην διπλωματία. Όπως μία, θα έλεγε κανείς, οργανωμένη μεγάλη δύναμη αποφεύγει τους πολέμους, δηλαδή οπωσδήποτε διατηρούσε ισχυρό στρατό, έτοιμο πόλεμο, αλλά η επιδίωξη του αυτοκράτορα, της κυβέρνησης θα λέγαμε, ήταν πρώτα να επιτύχει να εξασφαλίσει την συνεργασία διαφόρων λαών. Η συνεργασία, βέβαια, όπως ξέρουμε, ακόμα και από τη σημερινή πολιτική, δεν είναι κάτι το οποίο οικειοθελώς το προσφέρει κάποιος, αλλά πολλές φορές εξαναγκάζεται σε αυτό. Έτσι έχουμε μια συγκεκριμένη πολιτική των Βυζαντινών να προσετερίζονται ή εξαγοράζοντας τους ηγεμόνες τους ή φέρνοντας στην Κωνσταντινούπολη στο κέντρο μέλη της οικογένειάς τους, τους μελλοντικούς ίσως ηγεμόνες, και θέτοντάς τους έτσι κατά κάποιο τρόπο στην σφαίρα επιρροής του Βυζαντίου. Με τον τρόπο αυτόν λοιπόν, με τον διπλωματικό αυτό τρόπο, επεδίωκε να επιτύχει τους στόχους του, αποφεύγοντας τον πόλεμο. Όμως δεν ήταν αυτό δυνατό και μάλιστα μια έτσι, σύντομη μελέτη, έρευνα που έκανα, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, το μπορεί κανείς ξεφυλίζοντας μια βυζαντινή ιστορία να το κάνει, διαπιστώνει κανείς ότι σχεδόν όλοι οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες συμμετείχαν σε εκστρατείες. Μπορεί να έχουμε την εικόνα, επικρατεί η εικόνα για τον Βυζαντινό αυτοκράτορα, ενός πομποδός ντυμένου ηγεμόνα και όχι ενός πολεμικού ηγέτη. Αυτό θα έλεγα. Αυτή η εντύπωση, αυτή η εικόνα οφείλεται περισσότερο στις παραστάσεις της τέχνης της Βυζαντινής, στις παραστάσεις του αυτοκράτορα στην τέχνη, οι οποίες παραστάσεις έχουν αυτό το χαρακτήρα. Δηλαδή, μας σώζονται λίγες απεικονίσεις του αυτοκράτορα με στρατιωτική ενδυμασία. Και έτσι έχουμε οδηγηθεί στην εντύπωση ότι ήταν, να μην το πω φιλιρηνικός, αλλά αδιάφορος για τα πολεμικά. Νομίζω ότι η μελέτη, η έρευνα που έχω κάνει με οδηγεί στο ότι ήταν πολύ πιο στρατιωτικός, θα το έλεγα, ή ηρωικός σε εισαγωγικά ο χαρακτήρας του Βυζαντινού Αυτοκράτορα από ότι σε σχέση με την άποψη η οποία επικρατεί, η οποία διαμορφώνεται μέσω των παραστάσεων στη Βυζαντινή τέχνη.